φωνήματος χυμαρόδους που εγγράφεται και κινείται στο εσωτερικό της ζεύξης πολιτικού και οικονομικού. Οι δύο λέξεις υπάρχουν αυτούσιες στην αρχαία ελληνική γραμματολογία, αλλά και κατώτατα στη φιλοσοφία, έχουν σχέση με ένα διαλεκτικό πράγμα που είναι η πόλη, διαλεκτικό που λειτουργεί σε σχέση με τον πολίτη ως φύση, για να παραπέμψουμε σε Αριστοτέλη, και σε ό,τι αφορά την οικονομία, θυμάμαι τον οικονομικό του Ξενοφόντα, είναι εκ παραλλήλου προσώτη στο βάθος ο Πλάτωνας ονομάζει κυβερνητική. Και μάλιστα συνάπτει αυτή την κυβερνητική με ένα είδος αρετής. Αν από την άποψη αυτή η οικονομία με τη στενή εναρκτική ετυμολογική και όλες σημασία αλλά και χρήση αναφέρεται στα της κυβερνήσεως του οίκου, δηλαδή σε ένα μελιώδες κύκλο λειτουργίας της κοινωνίας, η πολιτική από την άλλη μεριά είναι, θα έλεγα, ο οικείος τόπος. Μια αναγνωρισιμότητα που ξεπερνάει κάθε όριο αντοχής και λειτουργίας, συνδέεται με τη φιλοσοφία και μάλιστα γνωρίζουμε ότι στον Πλάτωνα η πολιτική πιο πολύ λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διελκυστίδας αλλαγής και αλληλοσυμπλήρωσης του φορέα της, που είναι ο πολιτικός και ταυτόχρονα φιλόσοφος. Αυτό το αρχικό του Πλάτωνα να συνδέσει για πρώτη και τελευταία φορά, δεδομένου ότι ούτε ο μαθητής του Αριστοτέλης, ούτε κανείς άλλος, μάλιστα κατά το 17ο αιώνα που εγγενιάζεται ένας άλλος τρόπος στοχασμού, ο Σπινόζα εντελώς, θα έλεγα, απορρίπτει, σχετικοποιεί και περιθωριοποιεί αυτό του Πλάτωνα. Είναι περίεργο ότι ένας άλλος καρτεσιανός του 17ου αιώνα, ο Μπλέζ Πασκάλ, ονομάζει την πολιτική ένα άσυλο τρελών και με παρατήρηση σε μία από τις βιογραφίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή λέγεται πως ο ίδιος συχνά χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση και σε κάποιες ομιλίες του, χωρίς όμως ποτέ να αποτυπώσει την προέλευσή της. Επανέρχομαι το βιβλίο αυτό του Σταύρου Καρβούνη. Διέπεται από έμπνευση, ενθουσιασμό, ονειρικότητα, το παρατηρούμε κιόλας τον τίτλο, με την έννοια μιας αυτοκατάθεσης, μιας αυτοπραγμάτωσης, μιας αυτοκατανόησης μέσα από συνθήκες όμως ταυτόχρονα κριτικής και ερμηνείας.